Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Καταρχάς, να καλωσορίσω ως νέο μέλος της διάσκεψης των Προέδρων τον συνάδελφο κύριο Δημήτρη Στρατούλη, που ορίστηκε ως εκπρόσωπος της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας Λαϊκή Ενότητα στην διάσκεψη των Προέδρων με έγγραφο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κυρίου Παναγιώτη Λαφαζάνη. Όπως διαπιστώνω, μολονότι η διάσκεψη των Προέδρων συνεκλήθη από την Πέμπτη, όταν δρομολογήθηκαν συνταγματικές διαδικασίες με αντισυνταγματικό τρόπο μετά την παραίτηση της κυβέρνησης, δεν έχει μέχρι αυτήν την ώρα, είναι 7 και 22 λεπτά, έχουμε με υπομονή αναμείνει για να συμπληρωθεί απαρτία. Δεν έχει μέχρι αυτή τη στιγμή συμπληρωθεί η απαρτία προκειμένου να συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων, το όργανο αυτό το οποίο οργανώνει την λειτουργία της Βουλής και καθορίζει το κοινοβουλευτικό έργο, το οποίο υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνον νομοθετικό και ελεγκτικό, αλλά έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Θα αναμείνουμε λίγο ακόμη μέχρι να είναι απολύτως βέβαιον ότι δεν υπάρχει απαρτία. Εν τω μεταξύ όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να αναγνώσω από τον κατάλογο ποιοι είμαστε παρόντες και ποιοι απουσιάζουν, καθώς επίσης να σας ανακοινώσω και δηλώσεις ή αιτήσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο της γραμματείας της διάσκεψης που έχουν καταχωριστεί. Λοιπόν, παρόντες είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κύριος Γιάννης Ζερδελής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ο κύριος Στέφανος Σαμουήλης, η πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, η κυρία Λίτσα Αμανατίδου, η τρίτη αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος στην διάσκεψη των Προέδρων της Λαϊκής Ενότητας, κύριος Δημήτρης Στρατούλης, και η πρόεδρος της Βουλής. Πληροφορούμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ και Χρυσή Αυγή, αν δεν κάνω λάθος, δηλώνουν ότι δεν παρίστανται στην διάσκεψη. Ως μέλος της κοινοβουλευτικής της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μολονότι εδώ παρίσταμε ως πρόεδρος της Βουλής, εκφράζω την έκπληξή μου, γιατί δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση από την κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα είτε παραπληροφόρησης είτε θεσμικής λειτουργίας. Εν σχέση δε με τις λοιπές κοινοβουλευτικές ομάδες, θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου αν αυτό αποτελεί απόφαση απόπειρας παράλυσης της διάσκεψης μέσω μη επίτευξης απαρτίας, και ιδιαιτέρως θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της, ο κύριος Μεϊμαράκης, από την Πέμπτη το βράδυ με δηλώσεις του επεσήμανε την ανάγκη σύγκλησης της Βουλής. Η Βουλή προκειμένου να συνεδριάσει και να προγραμματιστεί το έργο της, απαιτείται η συνεδρίαση της διάσκεψης. Επίσης, δε επιτρέψτε μου να εκφράσω την έκπληξή μου σε σχέση και με την κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού, με δεδομένο ότι ο πρόεδρός της, ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, έχει υποβάλει προς εμένα, προ
τριών μόνο ημερών, θα μου το δώσει η Γενική Διευθύντρια Κοινοβουλευτικού Έργου, η κυρία Τζίνη, ένα αίτημα περί προημερησίας διατάξεως συζήτησης. Το έχω εδώ μπροστά μου, με αριθμό πρωτοκόλλου 2903 και ημερομηνία 19/8/2015, σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα και ειδικότερα την διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Θα το δώσω για τα πρακτικά και για την διανομή στα μέλη της διάσκεψης. Εν τω μεταξύ επίσης θα ήθελα να σας αναγνώσω προς ενημέρωση και χωρίς να κάνουμε έναρξη της διαδικασίας, εν αναμονή μήπως και συμπληρωθεί η απαρτία, θα ήθελα να σας αναγνώσω και μία επιστολή που έχουν απευθύνει μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της διάσκεψης, 4 μέλη της διάσκεψης, που είναι, σας παρακαλώ, με την επισημείωση της ώρας, προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, η απόφασή σας να συγκαλέσετε την διάσκεψη των Προέδρων σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου αποτελεί κατά τη γνώμη μας μία πρωτοβουλία που δεν εξυπηρετεί καμία λειτουργία του Κοινοβουλίου, καθώς βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο και ως εκ τούτου μόνο ως παρελκυστική τακτική μπορεί να εκλειφθεί. Με βάση τα παραπάνω, σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή σας. Αυτό υπευλήθη από τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, κατά την τάξη την κοινοβουλευτική, επομένως θα σας παρακαλούσα να προσκληθεί ο αναπληρωτής του, δηλαδή ο αντιπρόεδρος της Οικίας Επιτροπής, από τον δεύτερο αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Μπαλάφα, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, και είναι κρίμα γιατί έχουμε στην ημερήσια διάταξη και ζήτημα συνεφές με την παιδεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα παρακαλούσα να ενημερωθεί η αναπληρώτριά του, και από τον εκ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Νίκο Φίλη. Επομένως, παρακαλώ να προσκληθούν οι λοιποί δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε κάποια άλλη γνωστοποίηση. Ξαναλέω ότι και μετά την συνάντησή μου εχθές με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μετά τις δηλώσεις του σχετικά με την ανάγκη θεσμικής λειτουργίας της Βουλής αλλά και σύγκλησης της Ολομέλειας, τουλάχιστον απορία προκαλεί η πλήρης απουσία εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο και για το ποτάμι, που ζητά να συζητηθεί στη Βουλή προημερησίας διατάξεως ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν παρίσταται έτσι παραλύοντας την πραγματικότητα τη λειτουργία της διάσκεψης. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσω ότι με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις δεν πρόκειται να παραλύσει ούτε η δημοκρατική λειτουργία, ούτε η κοινοβουλευτική λειτουργία, και δεν πρόκειται κανείς να αποδράσει και της θεσμικής και της κοινοβουλευτικής ευθύνης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, δρομολογήθηκαν διαδικασίες για τις οποίες δεν υπήρχε καμία κοινοβουλευτική προεργασία. Η διάσκεψη των Προέδρων δεν είχε προηγούμενη γνώση ή προειδοποίηση ή ενημέρωση, και έτσι έχουν μείνει σε εκκρεμότητα ζητήματα και αντικείμενα που αφορούν το κοινοβουλευτικό έργο, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, και για τα οποία πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες δεν προϋποθέτουν την κυβερνητική συμμετοχή. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες εναπόκειται απολύτως στην αρμοδιότητα και στη λειτουργία της Βουλής και στην ευθύνη των μελών του Κοινοβουλίου και της διάσκεψης. Ειδικότερα, και επειδή θα αναγκαστούμε να αναβάλουμε
να επαναπροσδιορίσουμε τη διάσκεψη σε 24 ώρες, δηλαδή στις 8 παρατέταρτο αύριο, είναι τώρα 7:30 και εφόσον μέχρι τις 8 παρατέταρτο δεν θα έχουμε απαρτία, έχοντας περιμείνει 1 ώρα και 45 λεπτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα την επανασυγκαλέσουμε αύριο προκειμένου να γίνει η συνεδρίαση. Θα ήθελα όμως, χάρη και προεργασίας και προετοιμασίας και μιας και δημόσια αναμένουμε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση, να σας ενημερώσω για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμότητας, να συνοψίσουμε και να ετοιμαστούμε προκειμένου να προγραμματιστούν. Αντικείμενο, όπως γνωστοποιήθηκε της διάσκεψης αυτής, είναι η ρύθμιση των εκκρεμοτήτων του κοινοβουλευτικού έργου και της αρμοδιότητας της διάσκεψης, ο προγραμματισμός του κοινοβουλευτικού έργου για την επόμενη εβδομάδα και η απόφαση για κάθε ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητας της διάσκεψης των Προέδρων. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ποιες είναι οι εκκρεμότητές μας και να ενημερώσω και για τις προθέσεις και προτάσεις. Όπως γνωρίζετε, θα μου δώσετε σας παρακαλώ και τη λίστα με τις εκκρεμότητες. Όπως γνωρίζετε, η διάσκεψη των Προέδρων έχει λάβει απόφαση μετά την κατάθεση του πορίσματος, του προκαταρκτικού πορίσματος, της προκαταρκτικής έκθεσης για τον λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους, την προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, έχουμε λάβει απόφαση από τις 25 Ιουνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της Βουλής, για την συζήτηση του πορίσματος στην Ολομέλεια. Είναι μία απόφαση που έκτοτε εκκρεμεί, εν αναμονή του προσδιορισμού από την κυβέρνηση, του χρόνου κατά τον οποίο θα μπορούσε και εκείνη να συμμετάσχει σε αυτήν την συζήτηση. Υπενθυμίζω επίσης ότι στις 31 Ιουλίου του 2015 απέστειλα στον παραιτηθέντα πια Πρωθυπουργό επιστολή μου με την οποία ζητούσα από την κυβέρνηση να προσδιορίσει το χρόνο της σχετικής συζήτησης και ανέμενα ακριβώς αυτόν τον προσδιορισμό, ειδικότερα του είχα πει επιπλέον, όπως γνωρίζετε, η διάσκεψη των Προέδρων έχει από τις 25 Ιουνίου 2015 αποφασίσει κατόπιν αιτήματος 55 βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Η ημερομηνία της σχετικής συζήτησης αποφασίστηκε να οριστεί σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και έκτοτε εκκρεμεί εν αναμονή του προσδιορισμού ημερομηνίας που να επιτρέπει τη συμμετοχή στη συζήτηση και της κυβέρνησης. Με δεδομένη την κρισιμότητα και την χρησιμότητα της προκαταρκτικής έκθεσης για το δημόσιο χρέος, θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα ήταν δυνατή για την κυβέρνηση η πραγματοποίηση της συζήτησης. Με δεδομένο ότι πλέον εκλείπει και ελείπει αυτή η προϋπόθεση, αφού παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Η Βουλή μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπουν την συζήτηση στην Ολομέλεια και ειδικότερα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 51 του κανονισμού της Βουλής για τον ορισμό ειδικής ημερήσιας διάταξης με αντικείμενο κάθε πρόταση η οποία δεν ανήκει στο νομοθετικό ή ελεγκτικό έργο της Βουλής, για το οποίο το Σύνταγμα, ο κανονισμός ή η διάσκεψη των Προέδρων κρίνουν ότι απαιτείται ειδική συζήτηση και απόφαση της Βουλής. Με δεδομένη λοιπόν την απόφαση αυτή της διάσκεψής μας, είναι απολύτως ευχερές και θα έλεγα ότι είναι πια επιβεβλημένο, αφού όλα δείχνουν ότι
θα ολοκληρωθεί η σύνοδος και η περίοδος σύντομα. Είναι επιβεβλημένο. Αυτή η συζήτηση για το δημόσιο χρέος και για το προκαταρκτικό πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής να πραγματοποιηθεί. Και καλό θα ήταν να μην επιχειρείτε να ματαιωθεί με την απόπειρα ματέωσης και της διάσκεψης. Επίσης, σε εκκρεμότητα έχουμε την απόφαση που πήραμε στις 25 Ιουνίου, επαναβεβαιώνοντας και διορθώνοντας την απόφαση που είχαμε πάρει στις 12 Ιουνίου του 2015 κατόπιν της επιστολής τριών βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Θανάση Πετράκου, του κυρίου Δημήτρη Βίτσα και του κυρίου Βασίλη Χατζηλάμπρου, προκειμένου να εισαχθεί για συζήτηση και να ληφθεί απόφαση από τη Βουλή των Ελλήνων για το θέμα της επίσημης αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι και αυτό μια εκκρεμότητα, είναι μια ηλυμένη απόφαση της διάσκεψης κατόπιν αιτήματος του κυρίου Πετράκου που ήταν τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Στρατούλη, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με εσάς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Λαϊκής Ενότητας, του κυρίου Δημήτρη Βίτσα, ο οποίος τότε ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος της Επιτροπής για την της Εξεταστικής Επιτροπής για το Μνημόνιο. Σήμερα είναι αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, και του κυρίου Βασίλη Χατζηλάμπρου, ο οποίος ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και είναι ο συντονιστής μάλιστα των επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος του Προεδρείου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκκρεμεί λοιπόν και αυτή και αυτός ο προσδιορισμός της συζήτησης. Τότε εκκρεμούσε προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση. Σήμερα πια ελείπει αυτή η προϋπόθεση. Εκκρεμούν κάποιες αιτήσεις δανείων βουλευτών, τις οποίες είχαμε αναβάλει. Τα λέω όλα χάρη της πλήρους διαφάνειας. Εκκρεμεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκκρεμεί ενώπιον της διάσκεψής μας, εκκρεμεί από την διάσκεψή μας ορισμός των μελών των ανεξαρτήτων αρχών, και υπενθυμίζω ότι εκκρεμεί ιδίως η πλήρωση των κενών θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και πια θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ υπεύθυνοι σε όσα λέμε. Η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη της για το γεγονός ότι εκτέθηκε ο παραιτηθής πια υπουργός επικρατείας, αμφισβητώντας το κύρος της θητείας 4 μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχει διανεμηθεί η γνωμοδότηση που ζητήσαμε από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής σχετικά με την εγκυρότητα της θητείας 4 μελών. Έχει τοποθετηθεί το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής ρητός υπέρ του κύρους της θητείας. Εκκρεμεί όμως η συμπλήρωση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με τα υπόλοιπα 3 μέλη. Και η διάσκεψη των Προέδρων, εν ώψη του ότι επίκειται εκλογική περίοδος, όπως όλα δείχνουν, και όπως επιδιώκεται από την κυβέρνηση, θα πρέπει να εξαντλήσει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη σύνθεση αυτής της ανεξάρτητης αρχής. Εάν είχαν ισχύσει αυτά που είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Επικρατείας, θα μπαίναμε σε προεκλογική περίοδο χωρίς καθόλου ανεξάρτητη αρχή αρμόδια και για τις παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή η προοπτική είναι να μπούμε σε εκλογική προεκλογική περίοδο με ελλιπώς συγκροτηθής αρχή, με 4 μόνο από τα 7 μέλη. Η διάσκεψη θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να εξαντλήσουν τα μέλη της προσπάθειες προκειμένου η προεκλογική περίοδος να βρει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
πλήρως συγκροτημένο, με πλήρη δηλαδή τη σύνθεσή του και όχι με την σημερινή τετραμελή. Θέλω δεν να υπενθυμίσω για να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι, θέλω να υπενθυμίσω ότι για αυτό το ζήτημα από την άνοιξη έχω ενημερώσει τον παρετηθέντα Πρωθυπουργό ότι προσωπικά λόγω αρχών και δεοντολογίας δεν θα συμμετάσχω σε καμία διαδικασία δεδομένου του γεγονότος ότι μέλος και αντιπρόεδρος της σύνθεσης είναι συγγενής μου. Από την άλλη πλευρά έχει αναλυφθεί συγκεκριμένη ευθύνη από τον σημερινό κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη, να εξεύρει κοινώς αποδεκτή λύση και να την φέρει στη διάσκεψη. Επομένως, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την διάσκεψη των Προέδρων, όσο ακόμα λειτουργεί αυτό το όργανο και όσο ακόμη δεν έχει διαλυθεί η Βουλή, ούτε και έχουμε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Καλό θα ήταν οι συνάδελφοι που έστειλαν έγγραφο λέγοντας ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο να είναι πιο προσεκτικοί με την θεσμική λειτουργία. Η Βουλή λειτουργεί κανονικά και η κυβέρνηση πρέπει να είναι πιο προσεκτική με τις αντιθεσμικές διατυπώσεις τις οποίες μέσω διαρροών μετέρχεται. Δεν είμαι απελθούσα πρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής απέρχεται όταν αναλαμβάνει νέος πρόεδρος της Βουλής. Τα μέλη δε του Προεδρείου της Βουλής είναι και τα μόνα μετά τη διάλυση της Βουλής που ασκούν τα καθήκοντά τους πλήρως και μέχρι την όρκιση της νέας Βουλής και την ανάληψη καθηκόντων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, παρά 20. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι και να σας ενημερώσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούσαν και μπορούν να οριστούν συζητήσεις προημερησίας διατάξεως από αυτές που κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να υποβάλει, ο αρχηγός κάθε κόμματος έχει δικαίωμα να υποβάλει και η πρόεδρος της Βουλής έχει δικαίωμα να υποβάλει σε κάθε τακτική σύνοδο. Υποχρεωτικά λέει ο κανονισμός της Βουλής ότι συζητούνται αυτές οι προτάσεις. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνεδρίαση της Βουλής των Εφήβων που διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής. Συναφώς εκκρεμεί από την διάσκεψη των Προέδρων και η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος αφού έχουν λήξει οι θητείες τριών μελών. Συναφώς επίσης υπάρχει το ζήτημα της συμμετοχής βουλευτών στη διαδικασία της Βουλής των Εφήβων και γι' αυτό είναι κρίμα που δεν μας τίμησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία που πρωτίστως εμπλέκει μαθητές, εμπλέκει και τον Υπουργό Παιδείας που καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών μαθητών, των εφήβων βουλευτών και εμπλέκει και τους βουλευτές που συμπράττουν στη διαδικασία και πρέπει η διάσκεψή μας να ορίσει, εγώ να ορίσω, αλλά πάντως με ενημέρωση της διάσκεψης, όπως πάντα έχω πράξει, μέλη της Βουλής που θα συμπράξουν. Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι μου εστάλει εχθές από τον πρόεδρο, τον ομόλογό μου, τον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, επιστολή με την οποία, με την ευκαιρία της τραγικής 41ης επετείου της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής του Βορείου Τμήματος της Κύπρου και κατόπιν παράκλησης εκ μέρους τοπικών αρχών και οργανωμένων συνόλων ορισμένων κατεχομένων δήμων και κοινοτήτων, μας προωθεί, μου προωθεί και σας γνωστοποιώ τα ψηφίσματα που οι εν λόγω φορείς έχουν υιοθετήσει.
Τα ψηφίσματα αυτά έχουν προωθηθεί και στους ομολόγους μας, στα Εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους οποίους ζητώ να ληφθούν υπόψη τα εν λόγω κείμενα στα πλαίσια της ευρύτερης ανάγκης για άσκηση πίεσης προς την Τουρκία, ώστε να σταματήσει την εκ μέρους της παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και να συμβάλλει θετικά στη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Με τους πιο εγκάρδιους μου χαιρετισμούς, Γιαννάκη Σωμήρου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ήθελα να υπενθυμίσω, αυτό προφανώς ματαιώνεται για την παρούσα περίοδο, ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην συνέντευξη τύπου που είχα δώσει στις 5 Αυγούστου είχα ανακοινώσει και την πρόθεσή μου, η Βουλή αυτή, να ασχοληθεί με την ιστορική εκκρεμότητα του φακέλου της Κύπρου 41 χρόνια μετά το πραξικόπημα και την εισβολή και κατοχή. Όλα αυτά, βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να τα αναβάλουμε για αύριο, αφού δεν έχουμε απαρτία. Θα ήθελα, ναι, κύριε Στρατούλη, ούτως ή άλλως για λόγους τάξεως και αφού για πρώτη φορά έστω και σε αυτήν την μη συνεδρίαση παρίσταστε, θα σας δώσω το λόγο, αφού πρώτα σας ενημερώσω ότι απέστειλα ήδη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιστολή με την οποία επισημαίνω ότι η δρομολογηθήσα διαδικασία από πλευράς παραιτηθήσεις κυβέρνησης, παραιτηθέντος Πρωθυπουργού και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει με αντισυνταγματικό τρόπο επισπευστεί κατά παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 37 και 38 του Συντάγματος, αφού επίσης επισημαίνω ότι δεν τιμά κανέναν και ιδίως δεν τιμά εκείνους που ενσαρκώνουν θεσμούς να μιλούν, να επιλέγουν τις διαρροές μέσω κύκλων, πηγών, συνεργατών ή μέσω non-paper, δηλαδή μη εγγράφων, ανυπόστατων εγγράφων, τα οποία τελικώς εκθέτουν εκείνους που δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη των απόψεων, των θέσεων, αλλά και των επιθέσεών τους και εκείνους που αδυνατούν να αρθούν στο ύψος του θεσμικού τους ρόλου και της εμπιστοσύνης που τους έχουν επιδείξει εκείνοι οι οποίοι τους ανέδειξαν στα αξιώματα τα οποία κατέχουν. Τελικά εκθέτει εκείνους οι οποίοι κάτω από το μανδύα της εξουσίας κρύβουν το μαχαίρι. Μόνο λύπη, θλίψη και τίποτε άλλο προκαλούν αυτές οι μέσο κύκλων επιθέσεις που αναδεικνύουν όμως στο βαθμό που αναπαράγονται ασμένως από τα μέσα της διαπλοκής, αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσα το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο να ρυθμιστεί και άμεσα να προληφθούν νέα φαινόμενα ή και παλαιά διαπλοκής και εξωθεσμικών παρεμβάσεων στη δημοκρατία. Έχω αποστείλει πλήρη επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε το φαινόμενο η Προεδρία της Δημοκρατίας να ομιλεί μέσω κύκλων και πηγών. Για πρώτη φορά έχουμε το φαινόμενο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκφράζεται μέσω διαρροών και μέσω αυτών να καταφέρεται κατά του θεσμικού εκπροσώπου της Βουλής σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Στην επιστολή μου αυτή, όπως δημοσίως έχω ανακοινώσει, ζητώ να τηρηθεί το Σύνταγμα που έχει παραβιαστεί και ζητώ ακόμη να διαβιβαστούν στη Βουλή τα πρακτικά της
διάσκεψης της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία του και κάθε συνάντησης υπό την Προεδρία του, πρακτικά τα οποία τηρούνται από τις υπηρεσίες της Βουλής, πάντοτε συμπράττει η Βουλή στις δημοκρατικές διαδικασίες και πρακτικά τα οποία ο ίδιος είχε δεσμευθεί προς εμένα όταν ακριβώς ζήτησε τη συνδρομή των υπηρεσιών της Βουλής για την τήρηση των πρακτικών, ότι εφόσον ζητηθούν από τη Βουλή θα διαβιβαστούν εν ώψη των εξελίξεων, με δεδομένο ότι διακυβεύονται ακριβώς τα πιο ιερά αγαθά της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, είναι αναγκαίο να μάθει και η Βουλή και οι πολίτες, που σύντομα από ό,τι φαίνεται θα κληθούν να αποφασίσουν ξανά για την τύχη τους, τι διημήφθη, ιδίως μετά από την διενέργεια δημοψηφίσματος της 5 Ιουλίου, τι είναι αυτό που συζητήθηκε και αποφασίστηκε στις συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά το ηχηρό και απερίφραστο όχι του ελληνικού λαού στους εκβιασμούς, στα μνημόνια, στην απολυταρχία και στην τυραννία. Θα σας διανεμηθεί η σχετική επιστολή αφού επιδοθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Κύριε Στρατούλη, όπως οφείλω, ακόμη και αν δεν έχουμε επίσημη διάσκεψη, σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο και σας καλωσορίζω έστω σε αυτήν την άτυπη εν αναμονή διάσκεψη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ειδικά για το καλωσόρισμά σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ τις επόμενες μέρες, που από ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη θα πρέπει να είναι ανοιχτή η Βουλή, θα συμβάλλω και στις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων και σήμερα και αύριο και όποτε χρειαστεί, μέχρι να έχουμε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, για ομαλή λειτουργία της διάσκεψης των Προέδρων και της Βουλής. Ταυτόχρονα θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, επειδή συμβαίνουν πράγματα μέσα στον Αύγουστο πρωτοφανή για τη δημοκρατία μας, που θυμίζουν παλιότερες εποχές, που θα έπρεπε, που ο ελληνικός λαός μάλλον τις έχει ξεχάσει, αλλά δυστυχώς πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στο τόξο του μνημονίου τις ξαναθυμούνται, θα ήθελα να εκφράσω την συμπαράστασή μου και τη συμπαράσταση της Λαϊκής Ενότητας, την οποία πολιτικά εκπροσωπώ, στη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνετε να κρατήσετε ανοιχτή τη Βουλή, γιατί αυτό προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αποδοκιμάζω και αποδοκιμάζουμε πολιτικά την επίθεση η οποία σας γίνεται από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, δυστυχώς και από την κυβέρνηση που θέλει να εκφράζεται, ή την Προεδρία της Δημοκρατίας μέσω κύκλων. Αποδοκιμάζουμε πλήρως αυτή την επίθεση, την θεωρούμε απρόκλητη, αδικαιολόγητη, αλλά και προκλητική ταυτόχρονα, γιατί ακριβώς η επίθεση γίνεται γιατί θέλετε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας που απορρέουν από το Σύνταγμα τους νόμους και τον κανονισμό της Βουλής, και κυρίως για να διασφαλίσετε και να διαφυλάξετε το ρόλο της Βουλής των Ελλήνων και των βουλευτών. Αν κάποιοι μιλούν δια κύκλων τους, είτε για καινοφανείς προσωπικής απόψης της Προέδρου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πρόεδρος της Βουλής είναι πολιτιακός παράγοντας που με τις δημόσιες τοποθετήσεις της εκφράζει την Βουλή των Ελλήνων, άρα οι απόψεις ούτε καινοφανείς ούτε προσωπικές είναι. Και για όσους μίλησαν πριν από λίγο μέσω κύκλων της κυβέρνησης για Πρόεδρο δικτάκτορα, μάλλον τον μπερδεύουν με την πραγματική επί της ουσίας δικτατορία που υπάρχει σήμερα, τη δικτατορία δηλαδή των λεγόμενων θεσμών, των δανειστών της χώρας που ως τρόικα μετατράπηκαν σε κουαρτέτο, οι οποίοι θέλουν να υπαγορεύουν ακόμα και εγγράφως με θρασίτατες επιστολές τους το τι θα κουβεντιάζει η Βουλή, πότε θα το κουβεντιάζει, ακόμα και περιεχόμενο νομοσχεδίων, ακόμα και περιεχόμενο εγκυκλίων και κανονιστικών πράξεων υλοποίησης ψηφισμένων νόμων από τη Βουλή.
Αυτή είναι η πραγματική δικτατορία, η οποία λέει ότι ό,τι και να ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες στις βουλευτικές εκλογές ή ακόμα και στα δημοψηφίσματα, τελικά αυτό που θα γίνεται θα είναι αυτό που θέλει η Ευρωζώνη, αυτό που θέλουν οι δανειστές της χώρας. Δεύτερη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω είναι το εξής. Κυρία Πρόεδρε, για μένα και για μας Λαϊκή Ενότητα είναι πρωτοφανές να επιδιώκουν να κλείσουν τη Βουλή πριν την ώρα τους πολιτικές δυνάμεις και μάλιστα μέσω του τύπου, με διαρροές μέσω του τύπου που δεν παρίστανται στη σημερινή συνεδρίαση, όταν είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμά μας των διερευνητικών εντολών. Κανονικά τη Δευτέρα είναι σε εξέλιξη η διερευνητική εντολή που έχει λάβει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι από την Δευτέρα το πρωί, με βάση το Σύνταγμα, θα πρέπει να πάρει την εντολή ο πρόεδρος του Τρίτου Κόμματος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Λαϊκής Ενότητας, ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης, και εφόσον ολοκληρωθούν και οι διερευνητικές εντολές, με βάση τα άρθρα του Συντάγματος τα οποία επικαλεστήκατε, θα πρέπει να ακολουθήσει και η σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των πολιτικών αρχηγών, να δει αν υπάρχει κάποια λύση ή αν δεν υπάρχει, να οριστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές και θα έχει την ευθύνη για τα όποια ζητήματα διαχείρισης αυτή την περίοδο. Είναι πρωτοφανές να θέλουν να κλείσουν τη Βουλή πριν από την ώρα της που την προβλέπει μεριτό και κατηγορηματικό τρόπο το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Πρόκειται για αντιδημοκρατική εκτροπή. Ενδεχομένως κάτι φοβούνται. Το πιο πιθανό είναι ότι φοβούνται και τα ίδια τα θέματα που ήταν σε εκκρεμότητα και ζητήσατε να συζητηθούν. Και επιλέγω από αυτά τα θέματα το ζήτημα της συζήτησης του προκαταρτικού πορίσματος για το δημόσιο χρέος της χώρας, που ακόμα και αν με ανοιχτή βουλή, θα ήταν μια ευκαιρία και εν όψη της προεκλογικής περίοδου να μάθει ο ελληνικός λαός από πρώτο χέρι ποιες είναι οι θέσεις των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και μάλιστα μέσα στο ναό της Δημοκρατίας στη Βουλή για το πιο βασικό πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα μας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε, κυρία Πρόεδρε, όχι μόνο το χαρακτήρα του χρέους, το χαρακτήρα που έχει το χρέος, ότι είναι άδικο, είναι παράνομο σε ένα μεγάλο μέρος του, αλλά και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να αποπληρωθεί από τον ελληνικό λαό, ακόμα και σκλάβο να τον πουλήσουν ολόκληρο τον ελληνικό μας λαό, να αποπληρώσει 320 δισεκατομμύρια, αλλά είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει και θα απασχολήσει την προεκλογική περίοδο, γιατί έχει να κάνει με το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Γιατί είναι γνωστό ότι αν δεν διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους της χώρας, δεν μπορεί να πάρει ανάσα η οικονομία μας και η κοινωνία μας και δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Επομένως, κάτι φοβούνται, κατά τη δική μας γνώμη. Και αυτό που τους οδηγεί στο να μην παραβρεθούν και να προσπαθήσουν να μπλοκάρουν τη λειτουργία της διάσκεψης των Προέδρων αλλά και τη λειτουργία της Βουλής, είναι προφανώς ότι δεν θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός τις θέσεις τους και για τα άλλα ζητήματα που είπατε, γιατί και το μεταναστευτικό είναι πολύ σοβαρό και έχει οξυνθεί τις τελευταίες μέρες, αλλά κυρίως για το ζήτημα του δημόσιου χρέους. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μεθόδευση, πρόκειται για αντιδημοκρατική εκτροπή και θέλουμε να την καταδικάσουμε όλη αυτή την εξέλιξη. Τρίτο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι, κυρία Πρόεδρε, συμφωνάμε με την πρόταση την οποία κάνατε να συνεχίσουμε ομαλά τη διαδικασία και να επαναληφθεί η συνεδρίαση αύριο μέσα σε 24 ώρες το αργότερο για να συζητηθούν αυτά τα μείζωνα προβλήματα. Και εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε και αύριο παρόντες και θα ασκήσουμε και τα καθήκοντά μας και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα της χώρας. Τέλος, ήθελα να πω επίσης, με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε, ότι θίξατε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα της επίσπευσης των εκλογών και μάλιστα με διαδικασίες αμφισβητήσιμες όσο αφορά την τήρηση του Συντάγματος. Η εκτίμησή μας είναι ότι εκλογές εξπρές και μάλιστα τον Αύγουστο στη χώρα μας, το γνωρίζετε κι εσείς και όσοι γνωρίζουν αυτή την ιστορία αυτού του τόπου, δεν έχουν ξαναγίνει. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό γίνεται εκλογές εξπρές
και με παραβίαση συνταγματικών διαδικασιών, διότι προφανώς αυτοί που τις επιδίωξαν και η κυβέρνηση της χώρας προφανώς και δυστυχώς δεν θέλουν να μάθει ο ελληνικός λαός τις συνέπειες του τρίτου μνημονίου, το οποίο ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες από την πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων. Αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι πολιτικές σκοπιμότητες δεν θα πρέπει να ακυρώνουν την ίδια τη δημοκρατία μας και τις προβλέψεις του συντάγματος, των νόμων και του κανονισμού της Βουλής. Και με αυτή την έννοια, κυρία Πρόεδρε, εκφράζουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας για αυτές τις διαδικασίες εξπρές οι οποίες ακολουθούνται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρατούλη, και ιδίως για τις επισημάνσεις που αφορούν την λειτουργία του πολιτεύματος και του συντάγματος. Ζητήσατε το λόγο, κύριε Ζερδελή. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κύριος Γιάννης. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Κυρία Πρόεδρε, μας διανύματε το αίτημα προς ημερησία διατάξεως συζήτηση για το θέμα το μεταναστευτικό. Επειδή ζω εγώ στη Λέσβο και πρέπει να σας μεταφέρω τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ανθρώπων οι οποίοι είναι μετανάστες, αλλά είναι και πρόσφυγες. Η κατάσταση είναι δραματική, οι υπάρχουσες δομές δεν επαρκούν. Παρά τον εθελοντισμό και τη φιλότιμη προσπάθεια του κατοίκων της Λέσβου, που έχουμε γίνει παγκόσμιο παράδειγμα, πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί η πολιτεία. Βρίσκω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση εδώ πέρα θα πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα επίγοντα. Λυπάμαι που λόγω μη απαρτίας δεν έχουμε τη δυνατότητα να την καθορίσουμε κατά το δυνατόν άμεσα, ώστε στη συζήτηση της Βουλής να αναδειχθούν τα προβλήματα και να προταθούν και λύσεις οι οποίες θα είναι υποφελία τόσο της χώρας μας όσο και των δυστυχών αυτών ανθρώπων, των ανθρώπινων ψυχών, οι οποίοι έρχονται κατατρεγμένοι και κυνηγημένοι από τις χώρες όπου εμφύλες διαμάχες τους ταλανίζουν. Θα ήθελα λοιπόν από τη θέση αυτή του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, γνωρίζοντας ότι η ευαισθησία των βουλευτών δεν είναι ελαττωμένη σε κανέναν, να παρακαλέσω και κάνω έκκληση στους εκπροσώπους του ποταμιού που υπέβαλαν αυτή την αίτηση να βρίσκονται αύριο εδώ προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση. Το να καθυστερήσει η συζήτηση του προβλήματος αυτό το θεωρώ ότι μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες και επακόλουθα τα οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα όταν τα βιώσουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι τελείως διαδικαστικό θέμα. Στις 6 ώρα που είχαμε κληθεί, εμείς εδώ που βρισκόμαστε ήμασταν εδώ, δεν ξεκίνησε ουσιαστικά ούτε τυπικά ούτε ουσιαστικά η συνεδρίαση. Επομένως, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, 24 ώρες συμπληρώνονται την έκτη την απογευματινή αύριο και νομίζω ότι είμαστε νόμιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία της Επιτροπής αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Ζερδελή. Πράγματι, κύριε συνάδελφε, το ζήτημα που ονομάζουμε μεταναστευτικό και προσφυγικό είναι εκρηκτικό ζήτημα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας, των δημοκρατικών ελευθεριών στην Ευρώπη. Και μάλιστα, ως τέτοιο ζήτημα έχει απασχολήσει τις διασκέψεις των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες έχω συμμετάσχει το τελευταίο εξάμηνο, και έχουν εκδοθεί πολύ αυστηρές διακηρύξεις και της διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διάσκεψης των Κοινοβουλίων, των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έχουν γίνει δημόσιες παρεμβάσεις. Είναι ένα ζήτημα που είναι κατάδειλο ότι επιδεινώνεται από τη μνημονιακή πολιτική και την επιμονή στις περικοπές και στα μέτρα λιτότητας. Είναι πρόδειλο ότι η ανθρωπιστική καταστροφή την οποία βιώνει ο πληθυσμός της Ελλάδας επεκτείνεται και στους ανθρώπους που κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι από συνθήκες πολέμου, δίωξης, δικτατορίας,
έρχονται, προστρέχουν στο ευρωπαϊκό έδαφος για μια καλύτερη λύση, για μια καλύτερη ζωή, και αποτελεί τεράστια ευθύνη και των κοινοβουλίων και των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών λαών να τοποθετηθούν με παρρησία και με δημοκρατική ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να συζητήσει αυτό το ζήτημα και είναι επιβεβλημένο να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης εβδομάδας. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απλώς για λόγους τάξης και συνταγματικής συνέπειας, να θυμίσω ότι η διαδικασία η οποία έχει δρομολογηθεί μετά την παρέτηση της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχει ως επίκεντρο τη Βουλή. Αυτό το οποίο δηλαδή αναζητείται είναι η διαμόρφωση κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Η εμπιστοσύνη της Βουλής είναι το ζητούμενο της διερεύνησης και γι' αυτό αποτελεί ακραία πρόκληση και τρώση του πνεύματος, του γράμματος και, και του πυρήνα του Συντάγματος αυτή η απόπειρα κατάλυσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Στο άρθρο 37, στο άρθρο 38 του Συντάγματος ορίζεται ρητά: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την κυβέρνηση αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της, σύμφωνα με το άρθρο 84, πράγμα που δεν έγινε. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 και 4 του άρθρου 37, και στο άρθρο 37 παράγραφος 2 ορίζεται: αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αυτό δεν έγινε καθόλου. Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Αυτό επιχειρήθηκε να γίνει με email το βράδυ της Πέμπτης και τελικώς έγινε το πρωί της Παρασκευής. Και αν δεν τελεσφορήσει αυτή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για 3 ημέρες. Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό κυβέρνησης όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής για να διενεργήσει εκλογές και μετά διαλύει τη Βουλή. Η πρόταση για την ανάθεση της εντολής γίνεται μέσα σε 3 ημέρες από την ημέρα που ο πρόεδρος της Βουλής ή η πρόεδρος της Βουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από την ανάθεση κάθε εντολής. Εδώ λοιπόν, μολονότι αντικείμενο της διαδικασίας κατά το Σύνταγμα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας σχηματισμού κυβέρνησης που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής, εδώ παρακάμπτεται και υποσκάπτεται αυτή η δυνατότητα. Στον αρχηγό του πρώτου κόμματος δεν δόθηκε ποτέ η εντολή αυτή, ούτε και διερευνήθηκε. Εγώ, επειδή ανήκω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμπορευτήκαμε με αφιέρωση με όλους σας, γνωρίζω πολύ καλά ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ούτε ερωτήθηκε, ούτε ενημερώθηκε, ούτε ενεπλάκη σε διαδικασία διερεύνησης
ή ούτε και ενημερώθηκε φυσικά για επικείμενη παραίτηση της κυβέρνησης. Άρα παρακάμφθηκε παντελώς αυτό το στάδιο. Για ποιο λόγο? Για να περικοπούν τρεις ημέρες. Και εν συνεχεία, και το κυριότερο και το χειρότερο, δεν ανέμεινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο όφιλε, δεν με ενημέρωσε θεσμικά για την παραίτηση της κυβέρνησης, για την οποία δεν με ενημέρωσε ούτε η παραιτηθήσα κυβέρνηση, και δεν ανέμεινε, αλλά παρέκαμψε την προϋπόθεση ενημέρωσής του για την δύναμη των κομμάτων στη Βουλή. Και το χειρότερο, μολονότι αυτό το δημοσιοποίησα από το βράδυ της Πέμπτης και μολονότι τον αναζήτησα και το πρωί της Παρασκευής τηλεφωνικά και έλαβα τη διαβεβαίωση από την ιδιαιτέρα του στις 9.30 ώρα ότι θα με καλέσει σε 2 λεπτά, γιατί έμπαινε εκείνη την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, με κάλεσε μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Μεϊμαράκη και επικαλέστηκε όχι ότι ξέχασε τη Βουλή και την Πρόεδρο της Βουλής, αλλά ότι δεν χρειάζεται να εκτελεστεί η διάταξη του Συντάγματος, γιατί είναι δήθεν αυτονόητη, δεδομένη η σύνθεση της Βουλής. Μόνο θλίψη προκαλούν αυτές οι επινοημένες ερμηνείες, με επίκληση μάλιστα παραδειγμάτων ιστορικών πολύ πρόσφατων, του παραδείγματος της εκτροπής για το σχηματισμό της κυβέρνησης Παπαδήμου και της σύμπραξης σε αυτήν την εκτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Παπούλια. Όμως αυτού του είδους οι επινοήσεις σε καμία περίπτωση δεν καταλύουν και δεν ακυρώνουν τις πολύ ρητές συνταγματικές προβλέψεις. Κύριε Στρατούλη, σας ευχαριστώ που εκφράσατε με αυτόν τον απερίφραστο τρόπο την συντροφικότητα και τη στήριξή σας. Είναι οδυνηρό για μένα ως πρόεδρο της Βουλής και ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ να δέχομαι μέσω κύκλων του Μαξίμου κατόπιν παραιτήσεως της κυβέρνησης την αιτίαση που πρώτος διατύπωσε μετεμφάσεως και μετεπιτάσεως ο παραιτηθής πρώην Πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς, ότι είμαι δικτάτορας. Δικτάτορες δεν είναι εκείνοι που επιμένουν στις συλλογικές διαδικασίες και στην θεσμική λειτουργία. Δικτάτορες είναι εκείνοι οι οποίοι καταλύουν τις θεσμικές, τις κοινοβουλευτικές και τις δημοκρατικές διαδικασίες και βεβαίως, όπως είπα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εχθές τηλεφωνικά, όλους και όλες θα μας κρίνει η ιστορία, όλους και όλες θα μας κρίνουν οι λαοί και οι κοινωνίες. Σε ό,τι με αφορά είμαι απολύτως ήσυχη με τη συνείδησή μου και την προσωπική και τη θεσμική και την πολιτική και την κομματική. Δεν άλλαξα απόψεις από όταν κατήγγελα τον κύριο Παπούλια που παραβίαζε τη συνταγματική νομιμότητα. Δεν άλλαξα απόψεις από όταν επέμενα να μην εκλεγεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την προηγούμενη Βουλή, γιατί η μνημονιακή κυβέρνηση ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως εργαλείο παραβίασης της συνταγματικής νομιμότητας και της δημοκρατίας και ως εργαλείο προώθησης της μνημονιακής απολυταρχίας και τρώσης της δημοκρατίας. Δεν άλλαξα απόψεις και από όταν ανακοίνωσα στον κύριο Παυλόπουλο την εκλογή του και του εξέθεσα ποιες κατά την θεσμική και προσωπική και πολιτική μου άποψη είναι οι υποχρεώσεις του ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκείνοι οι οποίοι αλλάζουν απόψεις ή εκείνοι οι οποίοι έχουν αμφίσιμες απόψεις ή εκείνοι οι οποίοι μιλούν μέσω κύκλων διαρροών και πηγών, θα αναμετρηθούν και εκείνοι με τις απόψεις τους, με τις επιθέσεις τους, με τις επιλογές τους. Εγώ, όπως έγραψα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λυπούμε που δεν επικράτησαν οι απόψεις του Προκόπη Παυλόπουλου, του καθηγητή, που συνέγραψε 2 πονήματα, 2 βιβλία, πολυσέλιδα και αμέτρητα άρθρα για την αντισυνταγματικότητα και αντιδημοκρατικότητα των μνημονίων,
αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται επικράτησαν οι απόψεις του Προκόπη Παυλόπουλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισε όλες τις μνημονιακές διατάξεις με τον πρόλογο ότι διαφωνεί και τον επίλογο ότι δεν μπορεί να πράξει αλλιώς. Εγώ πάντοτε θα πιστεύω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν ούτε μονόδρομοι, ούτε αδιέξοδα, ούτε καταναγκασμοί, και νομίζω ότι ο λαός μας με την απόφασή του να πει όχι, ένα μεγαλειώδες όχι στο δημοψήφισμα, απέδειξε ότι δεν φοβάται εκεί που άλλοι παραλύουν και επιτρέπουν να καταληθούν θεσμοί και διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνω, άκουσα κύριε Ζερδελή την ερμηνεία σας σε σχέση με το πότε μπορούμε να συγκαλέσουμε τη διάσκεψη, επειδή μπορεί για λόγους και πάλι μεθόδευσης και πάλι αμφισβήτησης και πάλι κατάλυσης της λειτουργίας της διάσκεψης να υποστηριχθεί ότι θα πρέπει αυτό να οριστεί από την λήξη, εν πάση περιπτώσει, αυτής της αναμονής. Προτείνω να προσδιορίσουμε για τις 8 την συνεδρίασή μας αύριο και ελπίζω οι φορείς των κομμάτων καταρχάς να εκπροσωπηθούν οι επιτροπές της Βουλής που απουσιάζουν, να εκπροσωπηθούν τα κόμματα τα οποία απουσιάζουν ή να τοποθετηθούν εν πάση περιπτώσει εν σχέση με την απουσία τους. Νομίζω ότι αυτό επιβάλλει και η θεσμική ευθύτητα και η θεσμική ειλικρίνεια και η πολιτική ευθύνη. Οπότε, η διάσκεψη θα συνεδριάσει αύριο στις 8 η ώρα. Να ειδοποιηθούν, ήδη φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί αφού δημόσια διεξάγεται αυτή η αναμονή, να ειδοποιηθούν τα μέλη της διάσκεψης, εκείνοι οι οποίοι κολλείονται και προβλέπεται ότι μπορεί να αναπληρωθούν, δηλαδή οι πρόεδροι των επιτροπών και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, να ενημερωθούν ώστε αν κολλείονται να αναπληρωθούν. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, εσαύριον τα σπουδαία.